Πάμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη γειτονική Θεσσαλονίκη, καθώς το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πραγματοποιεί αύριο Τετάρτη 6 Ιουνίου μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μια ημερίδα θα λέγαμε, μια εκδήλωση, να το πούμε αγγλιστή, Women in Business Leadership, στα ελληνικά, οι γυναίκες στην ηγεσία των επιχειρήσεων. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Λιάνα Γούτα, είναι πρόεδρος του τομέα ανάπτυξης γυναικών, μάνατζερ και επιχειρηματιών του τμήματος Μακεδονίας. Και, κυρία Γούτα, καλησπέρα από τις ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα σας. Του τομέα γυναικών μάνατζερ και επιχειρηματιών της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Μακεδονίας, της ΕΔΕ. Ωραία. Λοιπόν, για να είμαστε και πλήρεις. Ναι, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Κύριε Γούτα, αναρωτιόμαστε. Φαντάζομαι ότι από τον τίτλο και από την επωνυμία της εκδήλωσης είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση και την κάνει ακόμα πιο σημαντική όλα όσα έχουμε διαβάσει και όσα έχουμε παρατηρήσει αυτά τα 3 χρόνια της περιβόητης οικονομικής κρίσης, που παρατηρούν οι ειδικοί ερευνητές ότι μεταξύ των θυμάτων της οικονομικής κρίσης και των απολύσεων είναι κυρίαρχα οι γυναίκες. Οι γυναίκες που ούτως ή άλλως δυσκολεύονται ιδιαίτερα να ανέβουν, να ανέλθουν στα υψηλά αξιώματα στο εκάστοτε αντικείμενο. Πώς έχουν τα πράγματα ακριβώς? Έχετε δίκιο, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο αποφάσισε το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο να θέσει με αυτή την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, με τον ελληνικό τίτλο «Οι γυναίκες επιχειρήσεις, ο επαναπροσδιορισμός της ηγεσίας». Mm-hmm. Ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία σήμερα, όπως είπατε, και έχει ιδιαίτερη αξία και να συνειδητοποιήσει κανείς το ποια είναι η πραγματικότητα και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα, να δει ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το γυναικείο δυναμικό στις επιχειρήσεις και να καταλάβει, να διαγνώσει τις αιτίες που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και να προσπαθήσει να κάνει την καλύτερη αξιοποίηση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. Ναι. Σε περιόδους ειδικά κρίσης οικονομικής, όπως αυτή που περνάμε σήμερα, τα ανθρώπινα ταλέντα και το ανθρώπινο δυναμικό δεν πρέπει να σπαταλιέται με τίποτα. Και δυστυχώς τα νούμερα σήμερα δείχνουν ότι οι γυναίκες σήμερα υποεκπροσωπούνται στις επιχειρήσεις αλλά και γενικά στις υψηλές θέσεις λήψης αποφάσεων, κάτι το οποίο είναι μια απώλεια για όλη την κοινωνία αλλά και για τις επιχειρήσεις, και σε οικονομικούς όρους είναι μια μεγάλη απώλεια για την οικονομία της κάθε χώρας. Και αυτό δεν το λέμε ποιοτικά, έτσι ως μια γενική εκτίμηση, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί με μελέτες και με συγκεκριμένα νούμερα. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα τεθούν στην αυριανή εκδήλωση, θα παρουσιαστούν αρκετά στοιχεία τα οποία θα δείχνουν με νούμερα αυτά τα οποία σας είπα, mm-hmm. όπως για παράδειγμα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η μεγαλύτερη αντιπροσώπευση και εκπροσώπευση των γυναικών σε υψηλές θέσεις λήψης αποφάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 13%. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα που περνάει οικονομική κρίση όπως η Ελλάδα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αν σκεφτεί κανείς σήμερα ότι, για παράδειγμα, στα ελληνικά πανεπιστήμια το ποσοστό των γυναικών που σπουδάζουν είναι πια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών, είμαστε γύρω στο 54%, στην Ευρώπη είναι γύρω στο 60% οι γυναίκες απόφοιτοι των πανεπιστημίων. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι νεαρές, ικανές, μορφωμένες γυναίκες, οι οποίες βγαίνουν στην αγορά εργασίας και οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και στο να βρουν εργασία και στο να διατηρήσουν την εργασία τους, γιατί η ανεργία, όπως είπατε, χτυπάει πρώτα τις γυναίκες, αυτό το μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό, το ικανό, χάνεται στην πορεία και στο δρόμο. Και όπως είπαμε, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού έχει να κάνει πάρα πολύ με την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι χώρες οι οποίες έχουν υψηλή κατάταξη στην ανταγωνιστικότητα, όπως είναι οι βόρειες χώρες, ναι. η Σουηδία, η Δανία κλπ, δίνουν τις μεγαλύτερες ίσες ευκαιρίες στην αξιοποίηση του γυναικείου δυναμικού. Πείτε μου κάτι, κυρία Γούτα. Αυτό που παρατηρεί κανείς και είναι εντυπωσιακό με την αρνητική του πλευρά είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που οι πρικισμένες γυναίκες που διέθεταν προσόντα και άλλα χαρίσματα κατάφεραν να ανέλθουν στα υψηλά αξιώματα, ήταν με το σπάθι τους, με όλα τα προσόντα που διέθεταν. Τώρα που είμαστε στην οικονομική κρίση, μεσούσης αυτής της περίοδου, είδαμε ότι μόνο μιας,
αυθορή και παρακρίμα, ισοπεδώθηκαν τα πάντα, υπήρξε η αμφισβήτηση και υπήρξε, αν όχι η απόλυση, η πολύ μεγάλη περικοπή του μισθού σε μία γυναίκα. Βέβαια, όχι μόνο σε γυναίκες, αλλά και σε άντρες, αλλά πολύ εύκολα έγινε θύμα η γυναίκα, η πρικισμένη, αυτή που είπατε κι εσείς, που την περιγράψατε κοντολογής, που αποφύτησε, που διέθετε όλα τα προσόντα. Πώς μπορεί η γυναίκα να υπερασπιστεί τη θέση της, τη στιγμή που δικαίως ανέβηκε στα υψηλά αξιώματα? Ναι, και μάλιστα, όπως είπατε, χάνει μεγάλο, μεγάλο μέρος του μισθού της, όταν ήδη και στις καλές εποχές η αμοιβή των γυναικών είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή για την ίδια εργασία των ανδρών, σε ποσοστά της τάξης του 17% περίπου. Ωστόσο, πρέπει κανείς να αντιληφθεί ότι αφενός και οι γυναίκες πρέπει να διεκδικήσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους, υπό την έννοια του ότι πρέπει να πιστέψουν στον εαυτό τους, στις δυνάμεις τους, στη μόρφωσή τους, στις ικανότητές τους, να βάλουν ψηλούς στόχους και να κυνηγήσουν πραγματικά το όνειρό τους. Είναι ευλογημένη αυτή η εποχή, κυρία Γούτα? Όχι, φυσικά, και είναι η χειρότερη εποχή που μπορεί να διανύσει κανείς, αλλά εκείνο το οποίο θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και στην εκδήλωση, και πιστεύω ότι με τις πολύ σημαντικές ομιλήτριες θα προκύψει αυτό ως συμπέρασμα, είναι ότι το συμφέρον δεν είναι μόνο συμφέρον των ίδιων των γυναικών, αλλά είναι, όπως είπαμε, συμφέρον της ίδιας της οικονομίας. Γιατί έχει βρεθεί μάλιστα από πολλές μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, μεταξύ χιλιάδων επιχειρήσεων, ότι οι γυναίκες, ειδικά σε περιόδους κρίσης, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την ανάληψη ρίσκου, το να συμμετέχουν γυναίκες σε επιχειρήσεις στα υψηλά αξιώματα, στις εκτελεστικές επιτροπές ή στα διοικητικά συμβούλια, κάνουν τις εταιρείες πιο ανθεκτικές σε περιόδους κρίσης. Αυξάνουν συνήθως, έχει βρεθεί στατιστικά, ότι αυξάνουν τα ωφέλη αναμετοχή ή ότι δίνουν ψηλότερη απόδοση κεφαλαίων στις μεγάλες επιχειρήσεις, εκεί όπου είναι ενισχυμένη η γυναικεία παρουσία. Και αυτό αναλύεται, έχει τις ερμηνείες του. Γιατί όπως είπαμε, ένα από αυτά τα πράγματα είναι το πώς ασκεί διοίκηση μια γυναίκα ή το τι σχέση έχει με την ανάληψη ρίσκου. Θα έχετε ακούσει αυτό το κλασικό που ακούστηκε σε αυτή την περίοδο κρίσης, ότι αν οι Lehman Brothers ήταν Lehman Sisters, δεν θα είχε επέλθει αυτή η οικονομική καταστροφή, γιατί θα το χειριζόταν διαφορετικά οι γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ότι αυτή η ισότιμη συμμετοχή και οι ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες μπορούν να κάνουν, μπορεί να δώσουν μεγάλο πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις και να γίνουν πιο ανθεκτικές σε περιόδους κρίσης όπως αυτές που περνάμε. Και αυτό βέβαια θα έχει και οικονομικό όφελος, αλλά τα ωφέλη, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολλαπλά και κοινωνικά και όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες είναι και θέμα δημοκρατίας, είναι και θέμα πολιτισμού. Αλλά και ψυχολογίας ακόμα είναι. Και ψυχολογίας φυσικά. Αλλά σήμερα που διανύουμε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση, αξίζει να δούμε καταρχήν πρώτα το οικονομικό κίνητρο που έχουμε να αξιοποιηθούν σωστά οι γυναίκες που, όπως είπαμε, αυτό το ικανό και μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο στην αυριανή εκδήλωση, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία και της Προέδρου του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, της κυρίας Ευγενίας Χανδρή, και της Προέδρου της Επιτροπής Γυναικών του Ελληνοβρετανικού, της κυρίας Βότσον, είναι καλεσμένες πολύ σημαντικές ομιλήτριες, μεταξύ αυτών έχω την τιμή να είμαι καλεσμένη και εγώ. Να σας αναφέρω λοιπόν την κυρία Άλισον Μέιτλαντ, η οποία είναι συγγραφέας και σύμβουλος σε θέματα ηγεσίας και δούλευε στους Financial Times και έχει γράψει δύο πολύ φαντάζομαι, σημαντικά φαντάζομαι δημιουργία. Ότι αύριο δεν θα αποφύγετε την συζήτηση για την ελληνική ιδιαιτερότητα, έτσι, τη σήμερον ημέρα. Φυσικά, και αυτή μπορεί να είναι η βασική ομιλήτρια, ωστόσο υπάρχουν και τέσσερις Ελληνίδες ομιλήτριες από το χώρο των επιχειρήσεων, η κυρία Νίκη Κουτσιανά που είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Απιβίτα, η κυρία Μαρίνα Οφλούδη Γιαβριόγλου που είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος Βιομηχανίας Μήλη Σόγιας, εγώ που εργάζομαι στην Πετρελαϊκή Βιομηχανία των Αλπαίων, Διευθύντρια Διαχείρισης Αλλαγών, και η κυρία Γεωργία Ιφαντοπούλου που είναι υπεύθυνη στο Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, ακριβώς για να συζητήσουμε σε αυτό το πάνελ τις ιδιαιτερότητες τις ελληνικές, τις δικές μας τις εμπειρίες ως εργαζόμενες γυναίκες, ιδιαίτερα απαιτητικούς και συχνά, όπως λέγονται, ανδροκρατούμενους τομείς,
και να ελπίζουμε να βγάλουμε πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα από αυτή την αυριανή εκδήλωση. Να είστε καλά, κύριε Γούτα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε αύριο να πούμε ότι είναι 6 ώρα στο ξενοδοχείο Μέτρη στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην ατιμωρησία των δημόσιων υπαλλήλων που για χρόνια έβαζαν το χέρι του στο βάζο με το μέλι, εισπράττοντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και 1.500 ευρώ παραπάνω το μήνα σε επιδόματα και περιορίες που δεν είχαν κάνει ποτέ, επιχειρείται να μπει με σχετικό νόμο που υποχρεώνει τους κλέφτες να επιστρέψουν τα λεφτά. Είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις, τονίζει ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ, ο κύριος Βούλτζιος. Μην μείνουμε στα σαφή και άοριστα λόγια, προσθέτει ο ίδιος.